Και του χρόνου να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ιδιαίτερη χαρά παρίσταμε και τυπικά και θεσμικά εννοείται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας. Έμελε, ενώ δεν είμαι μικρός σε ηλικία, να μην είχα ποτέ την τύχη να είμαι στο νησί σας σαν τουρίστας. Φρόντισε υπηρεσία γι' αυτό και την ευχαριστώ και στο διατάφτα θα κάνω και τον αποκλεισμό. Ελπίζω να είναι έτσι πάντα θετικά. Θέλω να ευχηθώ υγεία, είναι μέρα για ευχές, είναι πολύ νωρίς, έχω μόλις 4 μέρες στο νησί, θα φροντίσω να μάθω τα πάντα για να βοηθήσω στον βαθμό που μπορώ και όλο το σύμπλεγμα των Ιωνίων, αυτή είναι η δουλειά μου. Και ευχαριστώ την ηγεσία για την τιμή που μου έκανε, έχω πλήρη επίγνωση το που βρίσκομαι και θέλω να σας βεβαιώσω ότι εγώ, όλη η υπηρεσία, σύσσωμη, όσοι βοηθούν το έργο της πολιτικής προστασίας, φορείς, υπηρεσίες, ιδιώτες, ακόμα και απλοί πολίτες κτλ. Θα δώσουμε το καλύτερο μας εαυτό στην τελευταία εκμάδα των δυνάμεών μας, προκειμένου όλοι οι κάτοικοι να νιώθουν ασφαλείς. Και αυτοί και οι περιουσίες τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να ευχηθώ μόνο καλή αντιπυρική, γιατί βλέπετε πλέον δεν υπάρχει η επερχόμενη αντιπυρική εννοώ. Δεν υπάρχουν και εποχές. Βλέπετε ότι η πολιτική προστασία απασχολεί πλέον την κοινωνία και την κάθε κοινωνία 12 μήνες το χρόνο. Χαρακτηριστικά μπορώ να σας πω ότι χθες το μεσημέρι ανησυχούσαμε για τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Προχωπτώσεις και ενδεχομένως πλημμύρες σε όλο το Ιόνιο και χθες το βράδυ είχαμε μια πολύ μεγάλη σωτιά στη Ζάκυνθο. Αλλά είπαμε είναι ώρα και μέρα για ευχές και πάλι θα με συγχωρέσετε που αναφέρθηκα έστω και στο επιχειρησιακό κομμάτι. Ολόψυχα ατομική οικογενειακή ευτυχία. Μια καλή χρονιά να έχουμε σε όλα τα επίπεδα. Το μόνο ότι. Εντάξει. Μια φορά πυροσβέστης, για πάντα είμαι πυροσβέστης και θα είμαι για πάντα. Για όλους σας δίπλα, ό,τι θέλετε και όσο θέλετε. Δεν μπορεί να ξεχάσει η σιρήνα. Όταν ακούσει η σιρήνα, κάτι σε... Η τρίχα σου σηκώνεται ψηλά. Ό,τι και να κάνεις. Ό,τι και να κάνεις. Με τους... δεν λέω, θέλω να πω τη λέξη που δεν μου αρέσει. Λέω με τους άμφιπερετούν, με αυτούς που δεν υπηρετούν πλέον στο σώμα. Τους άμφιπερετούν. Τους το άλλο της λέξης. Δεν μ' αρέσει αυτή η λέξη. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τώρα είναι στις τάξεις τους και με καλοδέχονται κιόλας. Θα το πούμε και αυτό. Βρισκόμαστε και πήγαμε τα καφεδάκια μας μαζί. Η ψυχή μου όμως είναι πάντα στην περιοριστική. Για όλους μας. Και για τα παιδιά που είναι έξω από εδώ και για αυτούς που είναι μέσα. Είμαστε ένα σώμα. Ένα σώμα. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την πορεία που κάναμε μαζί. Όλους. Δώσαμε πάρα πολλούς αγώνες οι οποίοι πολλοί δεν ξέρουν. Πολλοί δεν ξέρουν ότι ένα παραπάτημα στο βουνό μπορεί να μην είμαστε την επόμενη στιγμή όρθιοι. Βλέπουν μόνο το μακρόφεν, αλλά ευτυχώς η υπηρεσία στη Κέρκυρα είναι πάρα πολύ ψηλά και αυτό δεν οφείλεται στον διοικητή. Οφείλεται σε όλους τους συναδέλφους, σε όλους τους πυροσβέστες που έχουν ψηλά το καθήκον, που υπηρετούν το καθήκον και θα το υπηρετούν για πάντα. Θα τα ακούω πάντα για την πυροσβεστική και πάντα θα συγκινούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι ιδιαίτερη χαρά και το γνωρίζετε. Προσπαθώ να μην χάνω αυτή τη συγκεκριμένη πίτα κάθε χρόνο για ένα απλό λόγο. Θεωρώ ότι ανάλογα με τις επιτυχίες και την σωστή λειτουργία τη δικιά σας έχει σημαντικό ρόλο, αυτό παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο μάλλον στο αύριο της πατρίδας μας, στο αύριο του νησιού μας. Είναι ένα νησί που είναι η βλάστηση όπως όλοι πολύ γνωρίζετε είναι το σημείο αναφορά του, η αισθητική του νησιού μας, όπως επίσης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει κύριε Γενικέ η παλιά πόλη της Κέρκυρας, την οποία εδώ και πολλά χρόνια συζητάμε πώς θα αντιμετωπίσουμε ένα κακό που μπορεί να έρθει, φυσικό κακό, και ακόμα είμαστε στο πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Δεν έχουμε βρει τον τρόπο να το αντιμετωπίσουμε. Άρα, εκείνο που θα ήθελα εγώ από τη μεριά τη δικιά μου είναι ευχές πολλές, ώστε να συνεχιστούν οι επιτυχίες των προηγούμενων ετών. Καλή δύναμη σε εσάς, στις οικογένειές σας, που αναγκαζόσαστε νυχθημερών. Πλέον κάποτε η πυροσβεστική ήταν το σώμα το οποίο είχε να δουλέψει το καλοκαίρι και το χειμώνα ασχολούνταν με το τάβλι. Τώρα πλέον φύγανε τα τάβλι μέσα από τις πυροσβεστικές γιατί έχουμε να κάνουμε με την κλιματική αλλαγή.
Η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση είναι καθημερινά στο, έξω από την πόρτα μας, έξω από το σπίτι μας και ανά πάσα στιγμή μπορούμε να βιώσουμε πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε ξαναζήσει. Είναι πολύ δύσκολο το έργο σας. Είναι πολύ δύσκολο το έργο σας και δεν μπορώ παρά να σας ευχηθώ από τα βάθη της καρδιάς μου καλή επιτυχία, καλή δύναμη, κάθε επιτυχία στο σχέδιό σας. Να είσαστε καλά εσείς και η οικογένειά σας. Ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα έχετε κάνει. Κύριε Βουλευτά, πατέρα Μπόθε, κύριε Περιφερειάρχα, εύχομαι τα καλύτερα, καλή διαμονή. Το μέρος όντως είναι φιλόξενο και η υπηρεσία έχει καλές εντυπώσεις έξω. Πιστεύω ότι θα διατηρηθούν αυτές τις σχέσεις. Φίλε Νίκο, τα καλύτερα στη νέα σου θέση. Σε όλους τους εκπροσώπους της τοπικής, δεν τους γνωρίζω όλους προσωπικά, συγγνώμη, δεν θα αναφερθώ. Έχουμε να συνεχιστεί η συνεργασία η οποία πάντα κάθε χρόνο γίνεται. Το Σωματείο έχει μια πορεία, είναι γνωστή στην τοπική κοινωνία, είναι γνωστή και στην ηγεσία και πιστεύω ότι θα συνεχίσει να παράγει έργο προς όφελος και των συναδέλφων και της υπηρεσίας και της κοινωνίας. Είναι αμφίδρομη πολλές φορές η συνδικαλιστική δράση με πολλές πολλούς παραλήψεις. Μαζί με τις ευχές μου θέλω να κλείσω μεταφέροντας τις ευχές του συνάδελφου Κουμπολίτη, του Τάσου του Κουμπολίτη, του επίτιμου Πρόεδρου, του άλλου επίτιμου Πρόεδρου της Ένωσης. Δεν μπορεί να είναι από τις μοναδικές απουσίες και αυτού νου, από τις εκδηλώσεις της Ένωσης, ο οποίος δεν παρευρίσκεται έχοντας να δώσει το δικό του προσωπικό αγώνα υγείας και ελπίζουμε και ευχόμαστε όλοι μαζί του χρόνου να είναι μαζί μας γερός και δυνατός. Ευχαριστώ πολύ. Συνταξιούχοι, συνάδελφοι, αφιπηρετούντες, στρατηγοί, αγαπητοί συνάδελφοι εν ενεργεία, είναι μεγάλη τιμή και μεγάλο το βάρος που έχω να σηκώσω στις πλάτες μου, γιατί προκάτοχοι μου έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πήχη και θα προσπαθήσω από την πλευρά μου να τον κρατήσω εκεί ψηλά που τον έχουν βάλει, με τη βοήθεια βέβαια των συναδέλφων μου ανώτερων και υφισταμένων. Αυτό που θέλω να σας διαβεβαιώσω από την πλευρά μου είναι ότι θα κάνω ό,τι μπορώ, ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να κρατήσουμε το νησί μας ασφαλές και τους πολίτες του το ίδιο. Είναι, επιτρέψτε μου να αναφερθώ έτσι για ένα λεπτό, είναι μεγάλη τιμή για μένα πέραν των υπολείπων. Είμαι γιος πυροσβέστη. Πιστεύω θα ήταν περήφανος ο πατέρας μου αν ήταν σήμερα εδώ. Και για να το ελαφρύνω λίγο, κύριε Βιάκη, μιλήσατε για τάβλη. Το τάβλη, αν ήταν εδώ, οι συνταξιούχοι μας κοιτάνε με ένα μάτι λίγο περίεργα. Το τάβλι είχε απογορευτεί προ 30 ετίας, δεν παίζαν ποτέ τάβλι πυροσβέστες. Αλλά αν καμιά φορά κάποιος κλέψει και παίξει τάβλι, θα παίξει τη φωτογραφία πίσω μου. Εδώ που βλέπετε. Αυτή. Άλλοι δύο βουλευτές. Θεωρούμε ότι το κτηριακό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή. Θα θέλαμε τη βοήθειά σας εκεί και στους τρεις βουλευτές, με μια συνάντηση με τον Αρχηγό, με μια συνάντηση με τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, με τον κύριο Κικίλια, για ό,τι καλύτερο σχετικά με το κτηριακό. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ξεκάθαρο το τοπίο τι θα συμβεί στο κτίριο της Ζαφυροπούλου Μπανασλή. Έχει κάποιους πόρους στο αρχηγείο, το οποίο θέλει να διαθέσει εκεί. Θεωρούμε ότι η μόνη σωστή λύση, και η οποία θα είναι και διαχρονική, είναι η έβρεση ενός κτήματος, ή εκ νέου ένας πυροσβεστικός σταθμός αντισεισμικός, έτσι ώστε να γλιτώσουμε και κάποια χρήματα. Και σύγχρονος. Αυτός είναι ο στόχος μας, εκεί οδεύουμε πλέον. Μην ξεχνάμε ότι, σε λίγο καιρό θα έχουμε μια νέα ομάδα, την ΕΜΟΔΕ, δασοκομάντος, οι οποίοι τα παιδιά θα έρθουν για 7 χρόνια. Δεν έχουμε πού να τους βάλουμε, ψάχνουμε να βρούμε. Αυτές δεν είναι λύσεις για πυροσβεστές. Πρώτα βρίσκεις και μετά παίρνεις. Αυτό, κύριε Βουλευτά, δεν θα ήθελα κάτι άλλο, δεν είναι μόνο για εσάς. Απλά θέλουμε τη βοήθειά σας εκεί. Όπως θέλουμε και τη βοήθεια και του Δήμου για αυτόν τον σκοπό.
χωρίς το Δήμο δεν μπορεί να γίνει. Έχει χτήματα ο Δήμος, μπορεί να διαθέσει για την πυροσβεστική 5 στρέμματα, είναι μια χαρά. Τα προβλήματα τα περισσιακά θα τα δούμε το καλοκαίρι. Σας ευχόμαστε υγεία, ό,τι καλύτερο. Με πολλούς από εσάς θα βρεθούμε σε λιγάκι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.